Πρώτο σχόλιο για το τελευταίο που λέγαμε με το Θάνο το Τζίρο. Είχαμε καταλάβει στο προηγούμενο διάστημα ότι το Δεκέμβρη δεν υπήρχε πιθανότητα να δοθεί μέρισμα, δεδομένου ότι όπως έλεγαν από τη Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ αντί να δώσει τα χρήματα όπως τα έδινε το Δεκέμβρη, τα έδωσε το Πάσχα ως προεκλογικό δώρο για να το ψηφίσει ένα κομμάτι της κοινωνίας. Βγήκε όμως ο Πρωθυπουργός και έκανε ξεκάθαρο ότι εφόσον υπάρχει ένα ποσό, όπως φαίνεται, θα προκύψει από την διαχείριση την οικονομική που κάνει η παρούσα κυβέρνηση, όπως το εξηγεί, θα μοιραστεί στους πιο αδύναμους και ρωτάω αν το στηρίζετε αυτό. Αυτή η εξέλιξη καταρχάς είναι μια πολιτική δικαίωση του ΣΥΡΙΖΑ. Και θα σας πω γιατί είναι μια πολιτική δικαίωση του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 2019 και όποιος επιπλέον δημοσιονομικός χώρος προκύπτει αποδεικνύει ακριβώς την δική μας εκτίμηση για το 2019, που αν θυμάστε τόσο η Νέα Δημοκρατία όσο και ο κύριος Τουρνάρας πριν από μερικούς μήνες αμφισβητούσαν με πάρα πολύ μεγάλη ένταση και μας έλεγαν ότι ενδεχομένως ότι βγάζουμε έξω τον προϋπολογισμό για να κάνουμε προεκλογικά δώρα. Ναι. Πάμε τώρα σε αυτό το οποίο είπατε, ότι εμείς επιλέξαμε αντί να τα δώσουμε στο τέλος του χρόνου να τα δώσουμε σε προεκλογική φάση. Πρέπει να σας πω ότι υπάρχει μια μικρή διαφοροποίηση, ξέρετε, σε αυτά τα οποία νομοθετήθηκαν τον Μάιο του 2019 σε σχέση με την παροχή κοινωνικού μερίσματος τα προηγούμενα χρόνια. Το 18, τα μέτρα που νομοθετήθηκαν το Μάιο του 2019, όπως και τα προηγούμενα, τα προηγούμενα εννοώ αυτά που από την αρχή είχαν συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό του 2019, ήταν μόνιμα. Δεν ήταν εφάπαξ παροχές. Ήταν μέτρα, όπως λέμε, παραμετρικά. Δηλαδή, μέτρα που δεν αφορούσαν μόνο το 2019, αλλά και το 2020 και το 2021 και το 2022. Άρα δεν εσείς ήταν, τώρα δηλαδή, συμφωνείτε με την εφάπαξ, αφού υπάρχει το μόνιμο, ή δεν συμφωνείτε? Όταν λοιπόν εμείς είχαμε κάνει αυτή την νομοθέτηση και είχαμε επιλέξει να πάμε στην σταδιακή αποκατάσταση 13ης σύνταξης, να μειώσουμε το ΦΠΑ στην ενέργεια και να μειώσουμε το ΦΠΑ στα τρόφιμα, να μειώσουμε το ΦΠΑ στην εστίαση στο 13%, μας έλεγαν από τη Νέα Δημοκρατία ότι ρίχνουμε έξω τον προϋπολογισμό, ότι όλα αυτά είναι προεκλογικά δώρα τα οποία διακινδυνεύουν μια μη επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος, του στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος. Σήμερα φαίνεται ότι υπάρχει πολύ περισσότερο χώρο. Σε μπάση περιπτώσει, επιτυχήσαμε να το ολοκληρώσετε. Επί της ουσίας θα σας πω. Ο Πρωθυπουργός είπε όμως ότι βρήκε, παραλάβαμε διακυβέρνηση με δημοσιονομικό κενό. Δηλαδή αυτό που λέτε εσείς ότι υπήρχε το περιθώριο. Λοιπόν, κοιτάξτε, ο κ. Μητσοτάκης το καταρρύπτει. Έτσι λέει, εμείς το δημιουργήσαμε τώρα. Ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Ρωτήστε έναν οποιονδήποτε οικονομολόγο, έναν οποιονδήποτε λογιστή, έναν οποιονδήποτε άνθρωπο έχει μια στοιχειώδη εξοικείωση με τα δημόσια οικονομικά, να σας πει αν είναι δυνατόν το δημοσιονομικό, ένα δημοσιονομικό κενό, ενδεχομένως 1 ή 1,5 ή 2 δισεκατομμύρια, να μετατραπεί σε δημοσιονομικό χώρο εντός 3 μηνών. Αυτά τα πράγματα μπορεί ο κύριος Μητσοτάκης να τα ισχυρίζεται, μπορεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να τα ισχυρίζεται, όμως οποιοδήποτε ξέρει στοιχειωδώς τα δημόσια οικονομικά γνωρίζει ότι είναι... Εσείς θα τα στηρίξετε τώρα αυτά, γιατί εσείς λέγατε στην προηγούμενη περίοδο ότι τώρα η Νέα Δημοκρατία θα έρθει και θα ψηφίζει ένα-ένα τα θετικά μέτρα που θα φέρουν. Εφόσον έρθει μέρισμα, το ψηφίζετε. Θα σας πω εγώ κάτι το οποίο μας διαφοροποιεί. Η Νέα Δημοκρατία πόνταρε σε μια οικονομική αποτυχία για να μεταφραστεί αυτή και να μετατραπεί σε πολιτική αποτυχία. Με λίγα λόγια, η λογική της ήταν ότι θα έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να υπονομεύσει το γενικό καλό, με στόχο να υποστεί πλήγματα η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς δεν είμαστε αυτής της σχολής. Εμείς δεν πρόκειται να επιχαίρουμε όταν η οικονομία δεν πάει καλά, διότι αυτό μετατρέπεται, αν θέλετε, σε πλήγμα για τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς, εφόσον υπάρχουν μέτρα τα οποία μπορούν να στηρίξουν αδύναμους, εφόσον υπάρχουν μέτρα τα οποία είναι προς όφελος της πλειοψηφίας και προκύπτουν ακριβώς από το γεγονός ότι η χώρα πλέον δεν είναι στο μνημόνιο, θα τα ψηφίζουμε. Και δεν είναι λίγο για μας, ξέρετε, πικρό ποτήρι αυτό, όπως ήταν για τον κύριο Μητσοτάκη. Να σας προετοιμάσουμε λίγο, θα σας διακόψουμε κάποια στιγμή λίγο απότομα για να συνδεθούμε.